Αυτό που βιώνει ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι πραγματικά πρωτόγνωρο. Έχουμε μία πανδημία που αφήνει θύματα πίσω της, κυρίως μεγάλους ανθρώπους και ανθρώπους με χρόνια προβλήματα, και βλέπουμε εικόνες οι οποίες πραγματικά έχουν σοκάρει όλη την ανθρωπότητα. Η χώρα μας μέχρι τώρα το αντιμετωπίζει σχετικά καλά. Είμαστε σε σχετικά καλή θέση. Αυτό όμως που με ανησυχεί περισσότερο είναι η επόμενη μέρα. Mm-hmm. Η επόμενη μέρα τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία. Γιατί τώρα αυτό θα περάσει με την υπευθυνότητα τη δικιά μας, με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, με τα λιγότερο ή περισσότερο θα βρεθεί η επιστήμη. Σε λιγότερο ή περισσότερο χρόνο η επιστήμη θα δώσει και εδώ τη λύση με ένα εμβόλιο, με ένα φάρμακο, κάτι θα γίνει. Αυτό όμως που θα είναι τελείως διαφορετικό την επόμενη μέρα, μετά από ενάμιση μήνα πότε θα περάσει, θα είναι η κατάσταση, το τοπίο στην οικονομία ολόκληρη. Από τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που περνάμε σε μια Σπάρτη και βλέπουμε μια πόλη που δεν νομίζω ότι κανένας από όσους ζουν σήμερα θυμάται τη Σπάρτη να μην κυκλοφορεί αυτοκίνητο, να μην υπάρχει ανοιχτό μαγαζί, να μην υπάρχει πολίτης να κυκλοφορεί. Ενδεχομένως στις πρώτες μέρες της Χούντας ή αλλιώς στον πόλεμο, στις μέρες όμως που ζούμε δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Τι θα μείνει πίσω, πόσα από αυτά τα καταστήματα θα ξαναρχίσουν να λειτουργούν, με ποια αγοραστική δύναμη ο κόσμος θα μπορέσει να ξαναπάει, να ψωνίσει, να πιει τον καφέ του ή να διασκεδάσει, και πόσοι θα είναι οι εργαζόμενοι, οι σημερινοί εργαζόμενοι που δεν θα έχουν δουλειά αύριο. Βέβαια μην ξεχνάτε ότι έχουμε σε λίγες μέρες, θα ξεκίναγε στη χώρα μας και η τουριστική περίοδος. Ειδικά στα νησιά ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσει η τουριστική περίοδος, όπου απασχολεί 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι. Mm-hmm. 1 εκατομμύριο είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, που αυτοί φέτο δεν θα δουλέψουν. Αυτό είναι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο, με την υπευθυνότητά μας, με την δέουσα προσοχή να προστατεύσουμε τους αγαπημένους μας μεγάλους σε ηλικία ή που έχουν χρόνια προβλήματα. Νομίζω ότι θα περάσει και θα περάσει σχετικά ανώδυνα για τη χώρα μας. Οι οικονομικές συνέπειες όμως είναι αυτό που με προβληματίζουν. Και γι' αυτό που λέγατε για τον πρωτογενή τομέα, mm-hmm. ήδη οι επιπτώσεις έχουν αρχίσει και φαίνονται. Ναι. Θα πάμε και εκεί. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, είναι αρκετά τα σχόλια των ακροατών. Αν αρκούν τελικά αυτοί οι 2-3 μήνες καθίζησης για να επιστρέψει η οικονομία στα προκρίσεις επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση οι συνέπειες θα είναι πολύ πολύ μακρύτερες από αυτούς τους 2-3 μήνες. Αυτοί οι 2-3 μήνες είναι οι μήνες της καραντίνας, mm-hmm. που πρέπει να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση. Εδώ χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται να ενισχύσουμε τώρα τούτη την ώρα το δημόσιο σύστημα υγείας, και βλέπετε πόσο απαραίτητο είναι πλέον, και το παραδέχονται ακόμα και οι πιο ακραία νεοφιλελεύθεροι που μιλάγαν για την οικονομία της αγοράς, πόσο απαραίτητο είναι από τη μία άκρη της γης μέχρι την άλλη το δημόσιο σύστημα υγείας και η καθολική πρόσβαση του δημόσιου συστήματος υγείας. Φανταστείτε άρρωστοι να μην μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Να προσβάλλονταν από τον κορονοϊό και επειδή δεν είχαν χρήματα να έμεναν στο σπίτι τους ή να προσπαθούσαν να διατρεφτούν με παραδοσιακές, αν θέλετε, συνταγές. Και όλο αυτό το διάστημα να διασπείρουν τον κορονοϊό. Πώς θα ήταν η κατάσταση. Θα βλέπαμε εικόνες που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Άρα το πρώτο που πρέπει να καταλάβουμε, να πάρουμε το πρώτο συμπέρασμα, είναι ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο και καθολικό σύστημα υγείας. Με προσωπικό, με γιατρούς και νοσηλευτές, με μέσα ατομικής προστασίας και όλα αυτά, γιατί είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε αρέσει σε κάποιους είτε δεν αρέσει σε κάποιους, το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ο πυλώνας. Τόσο της πρωτοβάθμιας υγείας όσο και της δευτεροβάθμιας, όπως οι τόμοι στη Σπάρτη, το κέντρο υγείας στη Σπάρτη, πόσο έχουν αποσυμφορήσει το νοσοκομείο, όσο και το ίδιο αυτό καθεαυτό το νοσοκομείο. Mm-hmm. Και το δεύτερο πια είναι να δούμε τις συνέπειες μετά την υγειονομική κρίση. Την κρίση που θα έχει δημιουργηθεί στην οικονομία.
Εδώ είναι τόσο μεγάλες οι συνέπειες, κύριε Βασιλάκο, και θα είναι σε όλους τους τομείς, από τις εξαγωγές που έχουν σχεδόν παγώσει, μέχρι τις λαϊκές, μέχρι και τις αλλαγές της συνήθειας στο Πάσχα. Βλέπουμε δηλαδή, είδαμε εικόνες με τους αγρότες, τους παραγωγούς στην Κρήτη, που πετούσαν τόνους οπωροκυπευτικά, γιατί δεν μπορούσαν να τους διαθέσουν. Mm-hmm. Είδαμε να γίνεται μια κερδοσκοπία σε βάρος των παραγωγών, ακριβώς επειδή δεν μπορούσαν να διαθέσουν μέσω των λαϊκών, να παίρνουν τα σημεία λιανικής πώλησης, να παίρνουν πολύ φτηνά την παραγωγή και να τη διαθέτουν πολύ ακριβά στον καταναλωτή, ακριβώς γιατί δεν υπήρχε τρόπος ο καταναλωτής να έρθει πιο άμεσα σε επαφή με τον παραγωγό. Και εδώ είδαμε την πρώτη αδυναμία της σημερινής κυβέρνησης να βάλει έναν έλεγχο σε αυτή την κερδοσκοπία. Όχι μόνο στις μάρτες που είδαμε πριν από λίγες μέρες, ναι, αλλά και στις λαϊκές αγορές, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα τρόφιμα δηλαδή, σε αυτό που προμηθεύεται ο πολίτης. Θέλω ένα σχόλιο για τα μέτρα, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στα υπόλοιπα επίπεδα. Δείχνουν οι δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δηλώνει ικανοποίηση. Θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Όσον αφορά τα μέτρα, ο κόσμος δηλώνει ικανοποίηση όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον υγειονομικό χώρο. Στον υγειονομικό χώρο. Αυτό είναι, σας το είπα και εγώ από την αρχή, ότι φαίνεται ότι ο κρατικός μηχανισμός δούλεψε και δουλεύει ικανοποιητικά, αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι ο κόσμος συμμορφώνεται, σε μεγάλο βαθμό συμμορφώνεται, και από φόβο, όπως έδειξαν οι δημοσιοποίησεις ότι υπάρχει φόβος, από φόβο ακολουθεί τους περιορισμούς και γι' αυτό δεν έχουμε μεγάλη διασπορά. Mm-hmm. Ένα. Το δεύτερο είναι ότι οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουν στην υγεία, υπερβάλλουν αυτό, δίνουν τα πάντα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αποδίδουν πράγματι καλά τα μέτρα, τα υγειονομικά. Στην άλλη περίπτωση όμως, στα μέτρα στήριξης της οικονομίας, βλέπουμε στις ίδιες δημοσκοπήσεις ότι οι πολίτες δεν είναι ικανοποιημένοι. Και έχουν λόγο να μην είναι ικανοποιημένοι. Γιατί όταν μιλάμε, ας τα πάρουμε ένα-ένα, για τον αγροτικό κόσμο. Όταν μιλάμε για 150 εκατομμύρια στήριξη στον αγροτικό κόσμο, όποιος τα είδε πιο αναλυτικά, βλέπει ότι δεν πρόκειται να διατεθούν στους πραγματικούς παραγωγούς, παρά ελάχιστα από αυτά. Ο κύριος Βορύδης εχθές το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη μίλησε για 20 εκατομμύρια όλα-όλα στα de minimis. Τα de minimis είναι οι άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, άμεσες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, 20 εκατομμύρια στη φυτική και στη ζωική παραγωγή, στην κτηνοτροφία, και άλλα 20 στην αλεία. Αυτά είναι όλα-όλα. Τα υπόλοιπα, από τα 150, το μεγαλύτερο μέρος τους θα διατεθεί σε μεταποιητικές επιχειρήσεις για να ενισχυθεί αυτός ο κρίκος, που δεν λέω απαραίτητος είναι, αλλά δεν είναι ο παραγωγός, δεν είναι ο αγρότης, δεν είναι το ελαιόλαδο, δεν είναι το εγωπρόβατο, η κτηνοτροφία, είναι η μεταποίηση, το κρατουμένο. Και το δεύτερο είναι ότι και αυτά, το δεύτερο κομμάτι τους, το ένα μέρος τους, θα δοθεί αργότερα σε επενδυτικά προγράμματα και όχι σε άμεση στήριξη. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κρατήσουμε από τα μέτρα? Ότι τα μέτρα δεν στηρίζουν τους πραγματικούς παραγωγούς. Αυτό φωνάζουμε και λέμε από την αρχή. Εδώ χρειάζονται μέτρα κοινωνικά για την απορρόφηση της παραγωγής, είτε από δομές του κράτους, είτε από κοινωνικά προγράμματα για την απορρόφηση της ίδιας παραγωγής. Και με χαρά, αν θέλετε, νιώθουμε δικαιωμένοι, γιατί ακριβώς αυτού του είδους, αυτής της κατεύθυνσης της προτάσης, της πρότεινε και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είπε για αύξηση του προγράμματος στα φρούτα στα σχολεία, για τα σχολικά γεύματα, για διάθεση σε κοινωνικές δομές οπωροκυπευτικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, αύξηση τους με κρατική και ευρωπαϊκή ενίσχυση. Είναι στην ίδια λογική τη δικιά μας. Mm-hmm. Και τώρα που τα σχολεία είναι κλειστά, μπορούν κάλλιστα να διατεθούν μέσω του βοήθεια στο σπίτι του προγράμματος προς τις οικογένειες των μαθητών που θα τα έπαιρναν στο σχολείο και θα είναι πολλαπλώς ωφελημένη η κοινωνία. Mm. Αυτά είναι πράγματα που τα πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα είχαμε στη σειρά των μέτρων καταθέσει και εμείς. Φέτο το Πάσχα
βλέπετε ότι χάσαμε το Πάσχα των Καθολικών, δεν υπήρχαν εξαγωγές αμνοεφείων σε Αρνί και Κατσίκη, Νοπό προς Ιταλία και τις χώρες με καθολικό πληθυσμό. Δεν θα έχουμε και εορτασμό του Πάσχα του Ορθόδοξου έτσι όπως το ξέραμε με αυτή την κατανάλωση που είχαμε. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η κτηνοτροφία έχει δέχεται ήδη και θα δεχτεί ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Πρέπει αυτό το εισόδημα της απώλειας εισοδήματος του παραγωγού να στηριχτεί άμεσα. Γιατί ο κτηνοτρόφος τα αρνιά και τα κατσίκια που δεν θα πουλήσει θα αναγκαστεί να τα κρατήσει. Δηλαδή θα συνεχίσει, όχι μόνο δεν θα πάρει χρήματα, θα χρειαστεί να ξοδέψει και για ζωοτροφές. Καταλαβαίνετε ότι είναι διπλή η απώλεια. Αν δεν στηριχτεί, τι θα κάνει. Ή θα τα πουλήσει σε εξευτελιστική τιμή που δεν θα βγάζει το κόστος του ή θα αναγκαστεί να φύγει από το επάγγελμα. Αν θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε την κτηνοτροφία ή όλους τους κλάδους παραγωγής ζωντανούς, θα πρέπει οπωσδήποτε να ενισχύσουμε τους πραγματικούς παραγωγούς. Και τα 20 εκατομμύρια από τα de minimis είναι σταγόνα στον ωκεανό, όταν την περσινή χρονιά που δεν είχαμε αυτή τη έκταση την πανδημία, δώσαμε σε de minimis 90 εκατομμύρια. Μπορείτε να φανταστείτε τη διαφορά των μεγεθών, πιστεύω όλοι, ότι 90 σε μια χρονιά που είχε μεν τα προβλήματά της, αλλά δεν ήταν αυτό το κακό, 20 εκατομμύρια όλα για μια χρονιά με όλα αυτά τα προβλήματα. Και είναι και αρκετά δύσκολα τα πράγματα και στη Λακωνία που είναι ένας κατεξοχήν αγροτικός νομός. Το ελαιόλαδο δεν ήταν στα πάνω του φέτος. Η κτηνοτροφία έχει τα θέματα της όπως περιγράφεται. Φαίνεται δηλαδή, φάνηκε φέτος στην αγορά ότι οι αγρότες έμειναν πίσω φέτος. Φάνηκε και από πολύ νωρίς. Ήδη από το μετά το Σεπτέμβρη υπήρχε μια καθίζηση, μια καθοδική πορεία. Και θυμόμαστε όλοι τα φετινά Χριστούγεννα που ήταν θύμιζαν εποχές 13-14 με πολύ μικρή κίνηση στα μαγαζιά, με πολύ χαμηλή κατανάλωση σε είδη ένδυσης και υπόδησης. Αυτά φυσικά λόγω της τιμής του λαδιού. Τώρα που δεν υπάρχει και εξαγωγική δραστηριότητα, το ελαιόλαδο βρίσκεται σε μια ακινησία. Η τιμή φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα 2,20 περίπου, συμπλήν, αλλά υπάρχει κινησία στις πράξεις. Αυτό έπρεπε να έχει ήδη αντιμετωπιστεί. Και θυμάστε ότι όταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, βρέθηκε στη Σπάτη, αποκάλυψε ότι υπήρχε επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έφτασε 27 Ιουλίου του 2019, λίγες μέρες μετά τις εκλογές, που πρότεινε και τρόπους από την Επιτροπή για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ελαιοκομεία. Ο σημερινός Υπουργός προτίμησε να την αφήσει στο σιτάρι. Για τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοινώνονται και ανακοινώθηκαν για την υπόλοιπη οικονομία, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ λίγα και αυτά. Ξεκινώντας από το 800, από τα 800 ευρώ, προσέξτε, είναι για 1,5 μήνα, είναι για 45 μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 530 περίπου ευρώ το μήνα. Αυτό το ποσό είναι μικρότερο και από τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Άρα τα 800 ευρώ δεν είναι 800 το μήνα, μην ξεγελαστεί κάποιος, είναι 800 ευρώ τις 45 μέρες, 530 το μήνα. Δεν είναι αρκετά. Και μιλάμε για ένα μήνα, για μια φορά άπαξ. Δεύτερο, για τους ανθρώπους στον τουρισμό που είπαμε πριν, το 1 εκατομμύριο ανθρώπους στον τουρισμό που θα έβρισκαν δουλειά και θα γίνουν άνεργοι, θα μείνουν άνεργοι, δεν υπάρχει πρόβλεψη. Τρίτον, δεν υπάρχει πρόβλεψη για τόνωση της κατανάλωσης. Εδώ χρειαζόμαστε ένα σχέδιο όπως εφάρμοσε ο Ρούσβελτ στην Αμερική μετά την κρίση του 28. Δηλαδή ένα πρόγραμμα που θα κινήσει το χρήμα στην αγορά για να μπορέσουν να πάρουν εντός πολλές από τις επιχειρήσεις που σήμερα πλήττονται και έχουν κλείσει. Αν η κυβέρνηση δεν το δει αναπτυξιακά, αλλά το δει με τη λογική που θέλει να το βλέπει η κυρίαρχη οικονομική ελίτ στη Γερμανία, δηλαδή να πάμε να φορέσουμε ένα νέο μνημόνιο για τα επόμενα δεν ξέρω πόσα χρόνια, δεν μπορώ να προβλέψω πόσα χρόνια αν γίνει μια τέτοια επιλογή, θα ξαναζήσουμε
χρονιές όπως το 11, το 12, το 13, το 14 και το 15 ακόμα. Παραμένουν σφιχτοί πάντως οι Βορειοευρωπαίοι, έτσι. Ναι, παραμένουν σφιχτοί σε μια λογική που έχει αποδειχθεί ότι δεν βγάζει πουθενά. Mm-hmm. Μια λάθος λογική. Το είδαν, το βιώσαμε εμείς ειδικά οι Νότιοι και ιδιαίτερα η Ελλάδα, το βιώσαμε στο πετσί μας, είδαμε την ανεργία στο 27%. Γιατί να το ξαναζήσουμε, γιατί να ξαναζήσουμε το λάθος. Mm-hmm. Πάντως εδώ βλέπω, για να δούμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων, βλέπω ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία συντάσσεται από κοντά και η Ιρλανδία είναι κόντρα σε αυτή τη λογική, απέναντι σε αυτή τη γραμμή της Γερμανίας. Και εδώ να δούμε πρώτον ποια θα είναι η επιλογή της σημερινής κυβέρνησης, αν θα συνταχθεί με αυτές τις χώρες ή θα πάει με τη σκληρή γραμμή της Γερμανίας που θέλει μνημόνιο. Και δεύτερον, να δούμε ποια θα είναι και η συνοχή της Ευρώπης την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Γιατί δεν σας κρύβω ότι φαίνεται ότι όσο κορυφώνεται η κρίση που έχουμε καιρό ακόμα μπροστά μας, είναι εξελισσόμενη η υγειονομική κρίση και η οικονομική, δεν τελειώσαμε εδώ. Είμαστε μάλλον πολύ νωρίς. Όσο προχωράνε οι μέρες και οι συνέπειες στην οικονομία, στην παγκόσμια οικονομία θα είναι ακόμα πιο έντονες, θα δούμε πράγματα που θα τα βλέπαμε ενδεχομένως υπό νορμάλ συνθήκες να εξελίσσονται σε πολλά πολλά χρόνια, σε βάθος χρόνων, να γίνονται μέσα σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Δηλαδή ακόμα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που πρέπει να παρατηρούμε πού πηγαίνουν τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάντως σε κάθε περίπτωση το να ξαναβιώσουμε στην Ελλάδα ένα μνημόνιο για μια πενταετία λιγότερο ή περισσότερο θα ήταν τραγικό. Την ώρα που η οικονομία άρχισε να παίρνει τα πάνω της, δεν λέω ότι το προκλήθηκε από κάποιον, ήρθε η πανδημία σε ολόκληρο τον κόσμο του κορονοϊού και μας έφερε πίσω. Αυτό όμως πρέπει να γίνει ένα μάθημα σε ολόκληρο τον κόσμο για αναδιανομή του πλούτου έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναπάρει απάνω της οικονομία. Αν πάμε σε ηφαισιακές λογικές, νομίζω ότι θα έχουμε πισωγυρίσματα σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Όλα είναι ανοιχτά για την επόμενη μέρα. Θα τα δούμε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Σας ευχαριστώ και εγώ και όπως έχουν δείξει οι πολίτες και ιδιαίτερα οι Σπαρτιάτες, οι Λάκωνες, συμμόρφωση με το μένουμε σπίτι, όλοι μας πρέπει να το ακολουθήσουμε. Είναι για τους ανθρώπους τους δικούς μας, για τους αγαπημένους μας, για τους γονείς μας και για τους ανθρώπους τους γνωστούς μας που έχουν προβλήματα, υποκείμενα νοσήματα που έχουν προβλήματα, έχουμε υποχρέωση να μείνουμε σπίτι. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά, καλημέρα.